για το πρόγραμμα 4.000 μπήκαν επιτέλους υπογραφές από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει η διαδικασία να γυρίσει εδώ που είναι το Υπουργείο, ας πούμε, κορμός, και θα το στείλουν στο ΟΠΕΚ για να πάρουν κωδικό και να δημοσιευτεί. Δεν έχουν ακόμα κωδικό από το ΟΠΕΚ. Για τους 55-67, των οποίων οι συμβάσεις έχουν αρχίσει και να λήγουν από τον Νοέμβρη, είπε ότι το εξετάζουν, σταμάτησε το πρόγραμμα λόγω αλλαγής υπουργού και ξαναπάμε από την αρχή, παίρνοντας όλες τις υπογραφές. Εδώ υπέγραψε η Μιχαηλίδου, θα πάει δηλαδή στο εσωτερικό για έγκριση νομιμότητας και στο οικονομικό. Δεν ξέρουμε δηλαδή και εκεί πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν δίνουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Ζητήθηκε να γίνει και μία συνάντηση για τη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού αυτού, να πάρει δηλαδή τις τριετίες τους και τα λοιπά, τα επιδόματα που τους αναλογούν, γιατί είναι παγωμένοι μισθολογικά. Δεν καθορίστηκε κάτι συγκεκριμένο, θα γίνει επικοινωνία με την Ομοσπονδία. Και από εκεί και πέρα, για το προσωπικό που ωστόσο λήγουν οι συμβάσεις και αναρτάται στο εργάνι, είπαν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί το να είναι σε συνέχεια η σύμβαση. Δεν δεσμεύτηκαν δηλαδή ότι θα μπορεί να είναι εφικτό μόνο με το ΠΕΚ που θα δημοσιευτεί.